Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται να μπαίνουν τα έργα για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στους επόμενους μήνες, καθώς όπως γνωστοποίησε ο νέος υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί, σε δύο τμήματα υπάρχουν εγκατεστημένοι εργολάβοι και είμαστε εν αναμονή των εργασιών, ενώ το Σεπτέμβριο αναμένεται να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του τμήματος Χανιά Ηράκλειο. Είμαι και το μεγάλο μέτωπο του ΒΟΑΚ, το οποίο θα ανοίξει πολύ σύντομα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι δρομολογημένο. Έχουμε δύο εγκατεστημένους εργολάβους ουσιαστικά και περιμένουμε τώρα τον παραχωρησίουχο του μεγαλύτερου τμήματος που θα ενώσει τα Χανιά με το Ηράκλειο. Περιμένουμε ότι αυτό θα γίνει στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Ο υφυπουργός ζήτησε από τη μεριά του την κατανόηση των κριτικών, καθώς ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα μεγάλο σε μέγεθος έργο, κάτι που σημαίνει ότι θα προκαλέσει και μεγάλη αναστάτωση. Αλλά σκεφτείτε ότι όταν ανοίξει ένα τόσο μεγάλο έργο, το οποίο θα θέλει και τον χρόνο του, αλλά θέλει και την ταχύτητά του, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να εξασφαλίσουμε την πραγμάτωσή του, θα υπάρξει μια σχετική αναστάτωση στο νησί, την οποία πρέπει να την ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών και ο ρόλος των αρχών, είτε μιλάμε για την περιφέρεια είτε μιλάμε για τους δήμους, σε αυτή την περίπτωση είναι καθοριστικός. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υφυπουργό, έθεσε το αίτημα της υπογειοποίησης του ΒΟΑΚ στην παράκαψη του Ηρακλείου και επίσης το αίτημα για κατασκευή τούνελ στο δρόμο που θα συνδέει τον αυτοκινητόδρομο με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Βάλαμε το θέμα της παράκαψης του Ηρακλείου, της υπογειοποίησης που πρέπει να γίνει, το θέμα της υπογειοποίησης στον δρόμο προς το Καστέλι, που είναι πολύ σημαντικό, και μια σειρά άλλων θεμάτων που μέσα από τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε και με τον κύριο Υπουργό και με τις υπηρεσίες να συμβάλλουμε θετικά, ούτως ώστε αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης που θα είναι αυτής της δεκαετίας να υλοποιηθούν προς όφελος των πολιτών που όλοι θέλουμε. Δρομολογούνται έργα και για την Ιερά Πέτρα, καθώς ο Υφυπουργός βρέθηκε και στην Ανατολική Κρήτη, όπου δεσμεύτηκε αφενός τη συνέχιση του έργου της κατασκευής της νέας προσαγωγού διόρυγας του Μύρτου και αφετέρου την υλοποίηση των συμπληρωματικών έργων του φράγματος Μπραμιανών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025. Τα μεγαλύτερα φράγματα που είναι αντιπεριφερειά. Μόλις είδα μία από τις πιο σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν τόπο όπως η Ιερά Πέτρα να επενδύσεις σε έργα που θα βοηθήσουν στην άρδευση, που θα βοηθήσουν στην αγροτική παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί και εντός εισαγωγικών τη βαριά βιομηχανία της περιοχής. Αυτό για το οποίο προηγουμένως έδειξα να δεσμεύομαι είναι η κατασκευή των συμπληρωματικών έργων που χρειάζονται για το φράγμα του Μπραμιανού. Αυτά αποτελούν προτεραιότητά μας. Η διασφάλιση των πόρων και η κατακύρωση του διαγωνισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.